Την ώρα που τάχα μου η κυβέρνηση έχει πέσει με τα μούτρα ως προστάτης των κοινωνικών δικαιωμάτων, τώρα και όπως το λέτε για την επιστολική ψήφο για ένα θεμελιώδες έτσι επέκταση του δημοκρατικού δικαιώματος, το πώς αντιμετωπίζετε το δικαίωμα στην κατοικία, στη στέγη, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζουν οι λαϊκές οικογένειες, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για το με ποια πλευρά είστε. Έτσι, σήμερα το πρωί, δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν για να ξεσπιτώσουν μία χαμηλοσυνταξιούχο, την Ιωάννα Κολοβού, να τη συλλάβουν και αυτήν και το γιο της, για να δώσουν το σπίτι όπως έχει ταχθεί στα κοράκια. Ντροπή λοιπόν και έσχος και για τη συγκεκριμένη ενέργεια, την αστυνομική, αλλά και για όλο το νομοθετικό πλαίσιο που όλες οι κυβερνήσεις λιθαράκι-λιθαράκι, αφού μιλάμε για σπίτια, έχετε χτίσει, τάζοντας και δίνοντας τα πάντα στα φαντς και στους τραπεζίτες. Και από αυτό το βήμα το ΚΚΕ καταγγέλει την επίθεση των ΜΑΤ, εκεί είναι και οι βουλευτές του ΚΚΕ και άλλοι πρωτοπόροι αγωνιστές. Απαιτούμε να αφαιθούν ελεύθεροι εδώ και τώρα και θα είμαστε μαζί με το λαό της περιοχής ενάντια σε αυτά τα σχέδια, στους αντιλαϊκούς νόμους, για να ξανακουστεί δυνατά το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Για το νομοσχέδιο τώρα. Τώρα, φτάνοντας και στο τέλος πια της συζήτησης, νομίζουμε ότι είναι πολύ φανερό ότι τα θέματα που αναδείχθηκαν τεκμηριωμένα και από τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Αγωγητή και τους βουλευτές του ΚΚΕ, δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά, γι' αυτό και δεν αναφέρεστε καν. Ούτε η κυβέρνηση, που επιμένεται να αναπαράγετε γενικολογίες, προωθώντας ότι είναι μια επιλογή που είναι μια τεχνική διευκόλυνση, όμως στην πραγματικότητα είναι μια στρατηγική κατεύθυνση που έχει το μάτι στραμμένο μπροστά. Και όταν λέμε μπροστά, εννοούμε στις δυσκολίες που αντικειμενικά θα προκύπτουν για τη χειραγώγηση του λαού, αυτά που βλέπουμε τα αποτελέσματα και σήμερα με τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, σε συνθήκες που μεγαλώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια από την κυβερνητική πολιτική. Τα ίδια πάντως ερωτήματα δεν απαντιούνται και από τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν ταχθεί επί της αρχής υπέρ του νομοσχεδίου. Αυτά, ξέρετε, που έχουν αναλάβει να ράψουν τον δίθεν προοδευτικό εξυγχρονιστικό μανδύα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και που τώρα ευνηδιάζονται με την τακτική της Νουδού με βάση και την επίμαχη τροπολογία. Τακτική όμως που περνά, τακτική της κυβέρνησης, τι να κάνουμε, έτσι είναι, μέσα από την άπλετη συνένεση που της προσφέρεται και όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα. Πόσο μάλλον αν δει κανείς και το χτεσινό πρωτοσέλιδο της Αυγής, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δυναμητίζει, λέει, τη συνένεση με ευνηδιασμό. Και βλέπει ο κόσμος αυτό που σκέφτεται τελικά, ότι ώρες-ώρες, και δεν είναι λίγες πια αυτές οι ώρες, είναι σαν να έχουμε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που με κάποιες τακτικές κινήσεις χαλάει το κλίμα από αυτές. Για άλλη μια φορά λοιπόν αποδεικνύεται ότι το ΚΚΕ αποτελεί τη μόνη αντιπολίτευση στα σχέδιά σας σε όλα τα επίπεδα. Και όχι μόνο δεν απαντάτε στην ουσία της κριτικής μας για τον αντιδραστικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ότι είναι μια επικίνδυνη τομή που αλλοιώνει το χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας που υπήρχε ως σήμερα και δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για ανώθευση και χειραγώγηση λαϊκής ψήφου, δεν απαντάτε και στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν από τη διεθνή πείρα, που εκτός όλων των άλλων καταγράφονται και καταγγέλλονται παρατυπίες. Τίποτα για την απώλεια χιλιάδων ψηφοδελτίων για χειραγώγηση επιστολικών ψήφων από υποψηφίους της ΣΥΠΑ, που τις έχετε και καμάρι, για τις κλοπές ψηφοδελτίων με επιθέσεις σε ταχυδρομικούς υπαλλήλους στην Ισπανία, παράδοση απροστάτευων ψηφοδελτίων στην Ιταλία, ψηφοδέλτια που βρέθηκαν καμένα σε χωματερή στην Ουγγαρία και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Και αυτά είναι που έγιναν γνωστά. Πόσο μάλλον πόσα υπάρχουν που δεν πιάστηκαν ποτέ. Και έρχεστε επιπλέον να δηλώσετε ότι τάχα νοιάζεστε για τη διεύρυνση της λαϊκής συμμετοχής και για την καταπολέμηση της αποχής που παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Λες και οι λόγοι της αποχής είναι τεχνική και όχι κοινωνική πολιτική και πιο γενικά αλλά και πιο ειδικά στη νέα γενιά. Και η αποστροφή, η φυσιολογική και δικαιολογημένη αποστροφή, λέμε εμείς, που αισθάνεται μεγάλο τμήμα της νεολαίας για το πολιτικό σύστημα και τις διαδικασίες του, είναι ακριβώς λόγω των συνεπειών που βλέπουν διαχρονικά από την πολιτική όσων έχουν κυβερνήσει και έχουν διαμορφώσει αυτά που βιώνει και στο παρόν και στο μέλλον της.
Στηρίζεται βεβαίως η αποχή και στην απογοήτευση που φέρνει η διάψευση προσδοκιών, που οι κάθε λογοί σωτήρες πάντα καλλιεργούν ιδιαίτερα πριν τις εκλογές, και αυτοί οι σωτήρες είναι και οι πρώτοι που ταλούζονται στο εκλογικό τοπίο, γιατί βεβαίως υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Ακόμα και για τις κατηγορίες της κοινωνίας που υποτίθεται ότι θα διευκολυνθούν από την ευαισθησία σας, υποκριτικά τα λέτε αυτά, άλλα έχετε στο μυαλό σας. Παράδειγμα. Αν σας απασχολούσε πραγματικά τι θα γίνει με την ψήφο των εργαζόμενων στον τουρισμό, στις προηγούμενες εκλογικές μάχες του 2023 και όσο προετοιμάζατε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε αυτή τη διάρκεια, γιατί δεν κάνατε δεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ για να ψηφίζουν στον τόπο εργασίας τους με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κατά τη δικιά σας άποψη, ως προσωρινό μέτρο. Και μιλάμε για ένα τμήμα πολύ σκληρά εκμεταλλευόμενων εργαζόμενων. Πολλά νέα παιδιά που δουλεύουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους για να τα βγάλουν πέρα στην λεγόμενη δωρεάν παιδεία, ήλιο με ήλιο κυριολεκτικά στο συγκεκριμένο κλάδο, με άθλιες συνθήκες ομαδικής διαβίωσης σε τρόγλες. Δηλαδή, μιλάμε για παιδιά που έχουν πάρα πολλούς λόγους να ξεπεράσουν έμεσες πιέσεις και να μαυρίσουν αυτή την πολιτική. Και γι' αυτό δεν το κάνατε τότε. Για παιδιά όμως που τώρα θέλετε με το εργαλείο της επιστολικής ψήφου σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το έδαφος να εκβιάσετε μαζί με πιέσεις που θα δυναμώσουν δεδομένα, εκβιασμούς από εργοδότες για να ικανοποιηθούν πολιτικά κομπρεμοί και να ανταποδώσουν εξυπηρετήσεις. Αναφέρεστε στους φοιτητές, για τους οποίους επίσης το ΚΚΕ είχε καταθέσει τροπολογία για να έχουν την επιλογή να ψηφίσουν και στον τόπο σπουδών. Πάλι λέτε για τη συμμετοχή τους. Τώρα, που κατακλείζουν κατά χιλιάδες τα αμφιθέατρα σε όλη την Ελλάδα, μέσα σε μαζικές γενικές συνελεύσεις, συζητάνε συλλογικά, παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις και κινητοποιούνται μαζικά ενάντια στα ιδιωτικά ΑΗ και την παραπεραυματοποίηση της παιδείας. Σε αυτή τη συμμετοχή εσείς τι βλέπετε? Μειοψηφίες και παρανομίες. Το ίδιο και στους μαθητές. Και δεν θέλετε μαζική συμμετοχή σε αυτά που είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση και την πολιτική της νεολαίας. Δεν θέλετε μαζική συμμετοχή, μπας και επικρατήσει αυτό που είναι πραγματική μειοψηφία στις μέρες μας στα πανεπιστήμια, και αυτό είναι η απόψη σας και η πολιτική σας για τα πανεπιστήμια και για τη ζωή της κυβέρνησης και η παράταξη της ΔΑΠ Νουδού Φουκού που τα εκφράζει. Και επειδή ειδικά έγινε αναφορά και στην ψήφο των αυτεργατών ως τέτοιο τμήμα που θα ευνοηθεί, σημειώνουμε ότι θα διευκολυνθεί, σημειώνουμε ότι οι κυβερνητικές προτάσεις, ό,τι και να λέτε, στην πράξη στερούν στα πληρώματα το δικαίωμα της ψήφου. Γιατί δεν θέλει και πολύ να έχει επαφή σε πολλά ποντοπόρα πλοία που ταξιδεύουν, θα είναι αδύνατον και να βρεθούν για να επιδοθούν οι φάκελοι και όταν θα προσεγγίσει το πλοίο στο λιμάνι να είναι εντός της προθεσμίας η οποία θα έχει τεθεί για να αποσταλεί πίσω το ψηφοδέλτιο. Ενώ αν υπήρχαν περισσότερα εκλογικά τμήματα στα λιμάνια του εξωτερικού, με κατάλληλη ενημέρωση και προγραμματισμό, βεβαίως θα μπορούσαν να ψηφίσουν πολύ περισσότεροι ναυτεργάτες. Και επειδή λέτε και ξαναλέτε ότι με αυτό το νομοσχέδιο γράφεται ιστορία, η ιστορία γράφεται με ενεργή λαϊκή συμμετοχή, πρώτα και κυρία στην εργατική λαϊκή πάλη, και σε σύγκρουση με όλα τα εμπόδια που βάζετε για να εκφράζετε αυτή η συμμετοχή και πολιτικά, και το ξέρετε καλά, πολύ καλά, ότι έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι.